Θέλω όμως να περάσουμε και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή το Μητροπολίτη Παροναξίας, τον κύριο Καλίνικο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σεβασμιότατε, καλό μεσημέρι. Επίσης, να είστε καλά και εσείς, εύχομαι αυτές τις άγιες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαύρου, για την σημερινή πρόσκλησή σας να βρεθούμε μαζί το μεσημέρι για να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα, για να δώσουμε τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας. Είναι χαρά μου να συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να συζητήσουν άνετα για όλα τα θέματα, όπως έχετε αποδείξει ότι κάνετε εσείς. Και πραγματικά θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση με κάτι που ίσως θεωρείται ευνόητο, αλλά πολλές φορές δεν το ρωτάμε έτσι μέσω ευθείας οδού. Εγώ θα το πράξω. Θέλω να ρωτήσω, Σεβασμιότατε, αυτές τις περιόδους της κρίσης που διανύουμε και ιδιαίτερα τέτοιες ημέρες που είναι μέρες μιας εσωτερικής αναζήτησης κατά βάση πιστεύω, αυτές οι μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στους πατέρες ή και σε εσάς προσωπικά να αναζητήσουν μία στήριξη. Στήριξη εννοώ κυρίως μάλιστα, ψυχολογική. Μάλιστα. Θα έλεγα, στα πλαίσια των ημερών είναι και μια πρωτότυπη έτσι, ερώτηση αυτή την οποία κάνετε, γιατί συνήθως μιλάμε για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της καθημερινότητας. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και εκεί. Ασφαλώς είναι ένα γεγονός στο οποίο η Εκκλησία έχει μια πολύ σημαντική προσφορά, αυτό που λέτε, και είναι μια διαχρονική προσφορά και με την έννοια των αιώνων, διαμέσου των αιώνων, και με την έννοια της εποχής, δηλαδή όχι μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα Βεβαίως. Ή κάποιες μέρες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι και η εξομολόγηση που... Ακριβώς. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στην Εκκλησία, στους ιερείς μας, και είτε ζητούν να εναποθέσουν έτσι ένα βάρος που τους... εμαρτιών που τους επιφορτίζει τη ζωή τους ή να συμβουλευτούν για κάποια πράγματα και να δώσει στη συνέχεια ο ιερεύς την κατευθυντήρια γραμμή. Ναι, ελπίζω βέβαια, ξέρετε, επειδή το θεωρώ ότι ανά πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, είναι πραγματικά ένα είδος, θα έλεγε κανείς, ψυχοθεραπείας, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, αρκεί, κοιτάξτε. Θέλω να πιστεύω ότι οι επιλεγμένοι γι' αυτό να είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει επίγνωση ότι για ορισμένες διακονίες, όπως τα λέγαμε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι, δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Ενώ αντικειμενικά ο ιερεύς από τη χειροτονία του έχει το χάρισμα, την δυνατότητα μάλλον της εξομολογήσεως, η Εκκλησία στην παράδοσή της έχει την διαδικασία να δίνει την άδεια της εξομολογήσεως ο επίσκοπος σε συγκεκριμένους ιερείς και μάλιστα όχι αμέσως μετά τη χειροτονία, ακριβώς για να διαπιστώσει αν έχει τη δυνατότητα αυτή. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε ξέρω αριθμό 50 ιερέων, ενδεχομένως πνευματική είναι μόνο 10. Έτσι. Ή και λιγότεροι κάποιες φορές. Ναι. Σας λέω ας πούμε το 1/5, το 1/4 των ιερέων. Και τούτο γιατί δεν έχουν όλοι το χάρισμα. Πιστεύω λοιπόν η Εκκλησία δεν έχει δει στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων την αναγκαιότητα ίσως να προσδίδει κάποια στοιχεία σε αυτούς τους πατέρες που θα αναλάβουν αυτό. Κάποια? Κάποια στοιχεία. Στοιχεία, είτε γνώσεις είναι αυτό. Ναι, το ασφαλώς, καταλαβαίνετε ασφαλώς, τι λέω. Αν και είναι περισσότερο... Ναι. Εσείς το βάζετε κυρίως όσον αφορά το χάρισμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε... Ναι, το χάρισμα... κοιτάξτε, όταν λέμε... Κοιτάξτε. Είναι δύο ειδών χαρίσματα. Ναι, ναι. Είναι συγκερασμός χαρισμάτων. Mm-hmm. Είναι τα χαρίσματα τα οποία είναι έμφυτα. Δεν μιλάω όμως μόνο για αυτά. Δεν μίλησα γι' αυτό. Mm-hmm. Βεβαίως είναι το χάρισμα της ιεροσύνης. Θεωρείται και το χάρισμα που επιδίδεται από τη χειροτονία. Αλλά και τα επίκτητα. Αλλά και τα επίκτητα χαρίσματα, δηλαδή. Την καλλιέργεια που έχει ο καθένας. Ναι, ασφαλώς με την κατάρτιση, με τη γνώση, με την εμπειρία που έχει ο καθένας. Γι' αυτό και η πνευματική
αποδεικνύονται ουσιαστικά στην πράξη, έτσι, αναδεικνύονται θα έλεγα από το λαό. Έχετε δίκιο. Ναι. Δηλαδή βλέπετε ότι εκείνο που θέλει μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό, θίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ναι, εκείνο που είναι μεγάλη προσοχή από πλευράς πνευματικών είναι να διακρίνουν σωστά και στον εξομολογούμενο, mm-hmm, εάν το πρόβλημά του είναι απλώς πνευματικής φύσεως με την έννοια της εξομολογήσεως ή χρήζει στηρίξεως ψυχολογικής από ειδικούς επιστήμονες. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό λοιπόν, mm-hmm, αυτή η δυνατότητα πρέπει να έχει τη διάκριση ο πνευματικός, το διακρίνει με ευγενικό τρόπο και με διακριτικό τρόπο να τον κατευθύνει, γιατί έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις προσερχομένων, ναι, και θα σας καταθέσω και την εμπειρία μου, διότι ήμουνα 22 χρόνια κληρικός, mm, και ένα μέρος σημαντικό ήμουνα και σε αστική Μητρόπολη, υπηρέτησα μια πενταετία και καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Βέβαια. Είχα αυτή την εμπειρία, είναι σημαντική. Καμιά φορά χρειάζεται πολύ προσοχή στη διάκριση αυτή. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η στήριξη που είπατε στην αρχή της συζητήσεώς μας από τους πνευματικούς είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό και θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Έχουμε και ειδικά σεμινάρια, επειδή είπατε πριν ακριβώς, για τη γνώση. Ακριβώς. Έχουμε ειδικά σεμινάρια, mm-hmm, τα οποία γίνονται πνευματικών. Μάλιστα. Και επίσης κατά καιρού συνεργαζόμαστε και σε τοπικό επίπεδο με φορείς ψυχικής υγείας. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας, mm-hmm, mm-hmm, διότι πολλά αποτρέπονται μέσα από την επικοινωνία που έχει ο κάθε άνθρωπος που έχει την ανάγκη αυτή με τον πνευματικό. Ναι. Αυτό και το μόνο λέω μπορώ αυτό να πω, γιατί είναι και ένα λεπτό θέμα, βεβαίως, που δεν μπορούμε να πούμε, βεβαίως, και πολλά στον αλλά αέρα, το έθιξα, το έθιξα, γιατί, ναι, θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι σε αυτά τα μνημονιακά χρόνια, μάλιστα, έχουν αυξηθεί πάρα πάρα πολύ τα προβλήματα, mm, τα οποία καταλήγουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις να είναι και ψυχολογικά, εκτός δηλαδή από τα πρακτικά, πολύ, δεν πολύ, έχω πολύ, να πληρώσω, ακριβώς, δεν έχω, καταλάβατε, είναι ότι φτάνει εκεί και φαντάζομαι, μπορεί να κάνω λάθος, επαναλαμβάνω, ότι θα είναι πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα εκείνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σεβασμιότατε σε κάποιον ειδικό επιστήμονα, που θα προστρέξουν στην εκκλησία γι' αυτό. Ακριβώς. Να πάρουν μια συμβουλή, να πάρουν, ναι, μια, ναι, δύναμη. Ναι, 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 μια στήριξη, όπως, ακριβώς, είπατε. Εμείς πρέπει όμως, αν δούμε πρόβλημα σοβαρότερο, ασχέτως περιόδου έχουν, να τους κατευθύνουμε στη σωστή, έτσι, ναι, κατεύθυνση, βέβαια, κατεύθυνση, για, να, ναι, 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 για να το λύσουν και να μην μένει, έτσι, αυτό και διωγγώνεται. Έτσι. Και μερικά, ξέρετε, είναι απλά, έτσι, θέματα, τα, ακριβώς, οποία μετά όταν τα αφήσεις, μετά, όπως είπατε σωστά, πολύ σωστά διωγγώνονται και, mm-hmm, μεγαλώνουν, mm-hmm, τα προβλήματα. Να πάμε όμως και σε αυτό που έχει να κάνει με τις ημέρες που διανύουμε. Γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία πάντα προσπαθεί, πάντα βοηθάει, παρόλο του ότι ο κόσμος πολλές φορές θεωρεί ότι δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε, και το γνωρίζετε, σεβασμιότατε, ναι, αυτό. Ναι, ασκείται σκληρή κριτική πολλές φορές, ναι, κατά της Εκκλησίας για αυτά τα θέματα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή βεβαίως είστε ο ποιμενάρχης της Πάρου και της Νάξου, πώς και είναι της Αντιπάρου. Και της Αντιπάρου, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήθελα να ρωτήσω. Ξεχνάμε στην Αντιπάρου. Ναι, 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 ναι. Έχετε η απόλυτο δίκιο. Η οποία είναι εξαιρετική αντίπορση και έχει, και έχει και μια πολύ σημαντική πληθυσμιακή αύξηση. Φυσικά. Έχει μονίμους κατοίκους 1.200. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ αναπτυσσόμενη. Καλή. Ναι, 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 ναι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, και επειδή ξέρω ότι επικοινωνείτε με πάρα πολύ κόσμο στα νησιά, mm, αυτά, πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς είναι οι ανάγκες των ανθρώπων σήμερα, πώς οι συνανθρωποί μας, με την, το πώς είναι, μπορώ να πω έτσι γενικό, δεν ζητώ να προσδιορίσετε αριθμό, ενώ σε ποσοστό, καταλαβαίνετε, έχουν αυτή τη στιγμή την ανάγκη μιας στήριξης ηθικής ή ακόμη και υλικής, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι σήμερα τα προβλήματα, όπως είπατε, είναι πολλά και ποικίλα πάνω, mm, στο θέμα αυτό το, που συνδέεται με την ευρύτερο με το θέμα της οικονομικής κρίσης, mm-hmm, της τελευταίας περίπου 8 ετίας. Θεωρητικά εμείς
τα νησιά μας, οι άλλοι τουλάχιστον αυτό μας για μας αναφέρουν, είμαστε σε καλύτερη, θεωρητικά αποτίθεμα σε καλύτερη κατάσταση από ότι πολλές άλλες περιοχές της πατρίδος μας. Αυτό εννοείται. Από κειμενικά στοιχεία, ναι, τουλάχιστον. Βέβαια, βέβαια. Σίγουρα είμαστε. Από αστικές περιοχές, ναι. Αθήνα ή και περιοχές όπως η Μακεδονία. Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και τα λοιπά όσο λέγονται από τα στοιχεία. Παρά τα αυτά, και εμείς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι σαφές. Βέβαια. Τα προβλήματα αυτά κυρίως εντοπίζονται σε θέματα καθημερινότητος και κυρίως λογαριασμών. Έτσι. Με τη ΔΕΗ, ξέρετε. Δυνατοτήτων σπουδών των παιδιών. Ναι, ναι. Που είναι μια δαπάνη για την οικογένεια. Γιατί σε εμάς οι σπουδές είναι ταυτισμένες με τη μετακίνηση. Δεν έχουμε κάποιο ίδρυμα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί μας, για να μπορούμε να πούμε ότι κάποια ή έστω κάποια παιδιά θα μετακινηθούν. Όλα μετακινούνται. Βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που συνδέονται και με το οικονομικό ζήτημα και το κατανοείται. Και το άμεσο πρόβλημα το συντηρητικό που έχουμε και αντιμετωπίζουμε για μια εξαετία στην Άξο και αντίστοιχα και στην Πάρος και παλαιότερα. Οπότε το πρώτο λοιπόν μέλημα, το άμεσο, είναι αυτό της ετήσιος που περιλαμβάνει περίπου 100 με 110 μερίδες ημερησίως. Ναι. Έχει μια προσωρινή αναστολή λόγω επιγουσών εργασιών στο κτίριο, γιατί υπήρξαν, προσπαθούσαμε με ημίμετρα να το συντηρήσουμε, γιατί είχε προβλήματα και τώρα πια δεν έπαιρνε άλλο, υπήρχε επικίνδυνος να καταρρεύσει το πάνω πάτωμα, και έτσι λοιπόν είμαστε σε μια φάση που προσωρινά έχουν διακοπεί για ένα μήνα, προενός μηνός περίπου, οι εργασίες, και πιστεύουμε αρχές τώρα του έτους πάλι να ξαναλειτουργήσει σωστά. 100 με 110 άτομα εκεί και κάπου 60 με 70 στην Πάρο. Το δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο θέμα το οποίο η Μητρόπολης αντιμετωπίζει είναι η στήριξη σε θέματα λογαριασμών, γιατί πολλοί συμπατριώτες μας φτάνουν και στο ακρότατο σημείο πλέον που είναι πρώτης διακοπής του ρεύματος. Και άλλοι πιθανόν να την έχουν υποστεί, έτσι. Ναι, μερικοί άνθρωποι ντρέπονται να το πούν και γερότερα. Ακριβώς. Που είναι πολύ καλύτερα, γιατί γίνεται καλύτερη διακανονισμή. Εν πάση περιπτώσει παρεμβαίνουμε και ως Μητρόπολης και κάνουμε και στους διακανονισμούς με τη ΔΕΗ και μπαίνουν σε μια σειρά οι άνθρωποι. Ναι. Και προσπαθούμε κι εμείς να βοηθάμε από κοντά, έτσι ώστε εάν ένας μικρός λογαριασμός άμεσα τον αντιμετωπίζουμε, αλλιώς μπαίνουμε στις δόσεις και βοηθάμε κατά την δυνάμη μας. Ναι, η Μητρόπολη και εν πάση περιπτώσει διασώζονται στις περιπτώσεις περισσότερες οι διακοπές ρεύματος. Ένα άλλο σημείο στο οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αυτό που ανέφερα πριν, να στηρίξουμε λίγο με έναν τρόπο μια επιδότηση ενική, να βρούμε μια λύση σε μια εστία για κάποια παιδιά που πρέπει να σπουδάσουν. Ναι. Και το άλλο επίπεδο είναι με τα φάρμακα, που έχουμε αρκετούς ανθρώπους αναλάβει που έχουν δυσκολία να καλύπτουν όσο τους αναλογεί το ποσοστό φαρμάκων, που μερικά είναι και μακροχρόνιες παθήσεις με σταθερά. Φυσικά, ναι, φυσικά. Το φάρμακα. Και το τελευταίο και γενικό και πώς να πω, που δεν είναι συγκεκριμένο, είναι τα καθημερινά σχεδόν που έχουμε αιτήματα για μικροβοηθήματα τα οποία δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι έρχονται με ευκολία στην εκκλησία όταν έχουν ανάγκη. Ναι, έρχονται. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έρχονται με ευκολία και εμείς έχουμε και μια έτσι... Εμείς έχουμε πάλι τη δυσκολία να διακρίνουμε κάθε φορά και την πραγματική ανάγκη, διότι δεν έρχονται μόνο, όπως ξέρετε, συμπολίτες μας και συγχωριανοί μας, έρχονται άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε κάθε φορά. Βεβαίως, ναι, ναι. Και εκεί χρειάζεται και μία αναζήτηση στοιχείων. Ναι. Είμαστε πάντα, βέβαια, πολύ τυπικοί σε αυτό, γιατί είμαστε και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ναι. Και πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία που βέβαια δεν δημοσιοποιούνται, αλλά εμείς να τα κατέχουμε, ναι, βέβαια, για να είμαστε συνεπείς σε ένα ενδεχόμενο έλεγχο. Και θα σας αναφέρω μόνο έτσι, επειδή το θέσατε το ζήτημα, ότι
τα δύο φιλόπτωχα ταμεία, το γενικό και τα ενοριακά, σε επίπεδο βοηθημάτων, έτσι αυτών που λέμε, των διαφόρων βοηθημάτων, έφτασαν το 2016 34.500 συν 33.734, δηλαδή περίπου και πλέον 70.000 ευρώ. Μάλιστα. Μιλάτε για τη Μητρόπολη. Για τη Μητρόπολη μας το 2016 για τέτοιου είδους βοηθήματα. Μάλιστα. Και χώρια, ξεχωριστά πάλι τα έξοδα βέβαια που αναφέραμε συσιτίων που ξεπεράσαμε τις 80.000 ευρώ για το 2016. Εννοείται μόνο για το συσίτιο ή μαζί. Συσίτια, όχι, άλλο. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο τα συσίτια, πήρε γύρω 40-30. Πόσο σας είπα, 80. Λίγο σας είπα, 46-70, ακριβώς, ναι, γύρω στις 80.000-79.000 ευρώ μας τύχησαν συσίτια το 2016. Μάλιστα. Για πάρω και για ανάξω. Μάλιστα. Όσον αφορά αυτά τα ποσά, τα βλέπετε αυξημένα επειδή κλείνει τώρα το 2017, έτσι, από, ναι, από τη γενική εικόνα που έχετε, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια λογιστικά. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι μια έξαρση μεγαλύτερη υπήρξε από την περίοδο 11-12-13 εκεί. 14. Άρα μετά έχουμε ευθύνους απορία. Λίγο υπάρχει μία ύφεση τουλάχιστον. Έχουμε μία, ξέρετε, βοηθάει σε εμάς σε όλους τους τομείς μια καλή τουριστική, δύο-τρεις καλές τουριστικές χρονιές. Οπότε αυτό βοήθησε να υπάρχει. Και ξέρετε, είναι το και είναι πολύ θετικό και χαιρόμαστε που είναι σε ύφεση η ανάγκη. Είναι σε μια ύφεση. Ναι, αλλά ναι. Ξέρετε, τώρα αρχίζω πάλι να αρχίζετε πλέον να βιώνετε η παρατεταμένη κρίση. Ναι, ναι. Που αυτό έχει, καταλαβαίνετε, μεγάλες επιπτώσεις, βεβαίως. Αλλά είναι το πολύ έτσι, θα έλεγα και συγκινητικό, θα το πω σε κατρόπον την άτομα. Βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι το καλοκαίρι βρίσκουν δουλειές, έρχονται και λένε, ξέρετε, δεν θα είμαι, διαγράψτε με τον κατάλογο συσίτιο. Έχω δουλειά, θα εργάζομαι. Άρα λοιπόν, έχει μερικές μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις που σου δίνουν και την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει την ευαισθησία του. Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει την ευαισθησία του, ο κόσμος. Σεβασμιότατε, επειδή έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου, θα ήθελα, σας παρακαλώ, επιγραμματικά τα δικά σας λόγια, τα λόγια που θα μείνουν φέτος σε όλους μας για αυτές τις γιορτές. Κοιτάξτε, θα πω, χθες ήμουνα στο Λύκειο που είχα μια ωραία γιορτή τα παιδιά. Και βρέθηκα εκεί και μου είχαν ζητήσει να τους πω δύο λόγια και ο κύριος Διευθυντής και ο Σύλλογος, και είπα ότι ας προσπαθήσουμε στις φετινές γιορτές να μην σταθούμε στο περίβλημα της εορτής. Θα λέγαμε στο τσόφλι, αν να το ανοίξουμε και να μπούμε στον πυρήνα της γιορτής, που η εορτή των Χριστουγέννων μας δίνει ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος για να μας ανυψώσει εμάς και να μας χαρίσει και τη σωτηρία, αλλά και εμείς να βιώσουμε την πραγματική ειρήνη, που λέμε γιορτή ειρήνη, την πραγματική αγάπη, την πραγματική χαρά μέσα αυτές τις γιορτές, γιατί δυστυχώς πολλές φορές τα στοιχεία αυτά απουσιάζουν από τη ζωή μας. Έτσι. Ή τα ζούμε μέσα από μια υποκρισία, κάποια τυπικότητα. Θα ευχηθώ λοιπόν αυτές τις γιορτές να καταλάβουμε το νόημα των Χριστουγέννων, να νιώσουμε κοντά μας τον Χριστό, να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός και να είμαστε άνθρωποι της αγάπης, της χαράς και της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ και πάλι για την χαρά που δώσατε να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Και στο σταθμό σας συγχαρητήρια και σε όλους ευχές θερμές. Επίσης, να είστε καλά.